Με την εμπορευματοποίηση των πάντων, υγεία, πρόνοια, παιδεία, εκθέτει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών σε ανίποτους κινδύνους. Παράδειγμα χαρακτηριστικό η υπόθεση με τη 12χρονη, αποτελώντας την άλλη όψη της βίας της εκμεταλλευτικής κοινωνίας που ζούμε, με τις σάπιες αρρωστημένες αξίες της και με την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζει μέχρι και τα παιδιά ως πηγή κέρδους. Πρόκειται για το βούρκο μιας πολιτικής με παντελή έλλειψη της κρατικής ευθύνης για τη φροντίδα, πρόνοια και στήριξη των παιδιών μας. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στην κοινωνία της εκμετάλλευσης που γεννά και τρέφει τους δράστες τέρατα. Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία του βιαστή και μαστροπού μύχου και όλων των υπολείπων δραστών από τη δικαιοσύνη. Διεκδικούμε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για λειτουργία δωρεάν κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και δομών που θα καλύπτουν τις ανάγκες για πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και γυναικών με άμεση και πλήρη στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό χωρίς εμπλοκή ΜΚΙΟ και ΚΙΝΣΕΠ. Δημόσιο πανελλαδικό φορέα που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της προστασίας του παιδιού χωρίς οικογένεια, του κακοποιημένου παιδιού και του παιδιού σε επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον. Ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από επιστημονικούς κρατικούς φορείς για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση-κακοποίηση. Απέναντι στη δυσοδεία, η μόνη αμνάσα βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική διεκδίκηση και αλληλεγγύη, υψώνοντας ασπίδα προστασίας για να μπορεί κάθε παιδί, κάθε γυναίκα να ζει μια ζωή αξιοπρεπή, απαλλαγμένη από κάθε μορφής βία, εκμετάλλευση και κακοποίηση.